η Ναυτεμπορική ετοιμάζει ένα πολυτελέ μια πολυτελή έκδοση. Η είναι οποία... μια μεγάλη πρωτοβουλία του ομίλου τη Ναυτεμπορική σε σχέση με την ναυτιλία. Σε σχέση με την ναυτιλία, ένα αφιέρωμα στην μετρήσιμη προσφορά του ελληνικού εφοπλισμού. Έχουμε μαζί μα την κυρία Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου, δημοσιογράφο, για να μα πει περισσότερα. Καλώ ήρθατε. Είναι και υπεύθυνη για αυτή την έκδοση. Φύρτα. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, καλησπέρα. καλησπέρα. Τι ετοιμάζουμε στην Ναυτεμπορική. Ετοιμάζουμε, νομίζω, κάτι μοναδικό και πρωτοποριακό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα Έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια, γιατί υπάρχει, πιστέψτε με, μια στρεβλή εικόνα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό αφοπλισμό. Mm -hmm. Έχουμε μείνει πολύ σε εκείνο το όχι, αλοκάρβουνο, σε εκείνη την συνταγή ότι οι Έλληνες αφοπλιστέ θέλουν να βυθίσουν τα καράβια τους για να πάρουν αποζημιώσει. Βέβαια, mm. ουδέμου ψευδέστερο τούτου, ειδικά σήμερα. Γιατί, αν κάποιο έχει μια βυθίση πλοίου, το κόστος είναι τεράστιο και συνήθω οι επιχειρήσει οδηγούνται στην καταστροφή. Mm. Πέρα από αυτά όμω εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, από τότε που σχεδόν ε, άρχισε να αναπτύσσεται ο ελληνικός εφοπλισμός, οι εφοπλιστές ήταν στην πρωτοπορία της κοινωνικής προσφοράς. Αυτό το οποίο για μας είναι απαγορευτικό είναι το εξής, είναι η α, μετριοπάθειά τους και η διάθεσή τους να προσφέρουν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Επομένως... Μα ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε, και γι' αυτό μιλάμε για το μετρήσιμο εξάλλου, το κοινωνικό του έργο και την προσφορά του. Αν πάτε στα μεγάλα νοσοκομεία, για παράδειγμα, θα δείτε πτέρυγα τάδε, πτέρυγα δίνα. Είναι δωρεέ Έλληνων εφοπλιστών και μιλάμε για εξοπλισμούς τεράστια αξίας. Βλέπουμε ότι πάμε στα ασθενοφόρα και. Έξω από το αστενοφόρο, γράφει Συνένωση, γράφει Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος ή γράφει Ίδρυμα Λάτσι. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν και κάναμε το εξή. Συγκεντρώσαμε τα Ιδρύματα, τα εφοπλιστικά, Εντά. τα επώνυμα Ιδρύματα, 27 Ιδρύματα, mm -hmm. τα οποία έχουν τεράστια προσφορά στην κοινωνία και αποτιμάμε το δικό τους έργο, το έργο των Ιδρυμάτων, διότι πίσω από το Νάσιο, ας πούμε, υπάρχει το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. Mm -hmm. ε, πίσω από, αφού μιλήσαμε για το κούρκουλο και το όχι άλλο καρβούνο, ας το πούμε, υπάρχει το Ίδρυμα Αλάτση και υπάρχει μια εκπληκτική μονάδα νοσηλείας που έχει δωρήσει η κυρία Μαριάννα Λάτση στο Θεαγένειο Νοσοκομείο για την αντικαρκυνική προστασία κτλ. Ε, αυτά λοιπόν Αυτή την προσφορά προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε και το κάναμε με πολύ σεβασμό mm -hmm. γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πολύτιμο το έργο τους και εκτείνεται σε τομείς που κανένας ε, πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να τους πει συγκεντρωτικά. Εκτείνεται στην παιδεία. Εκτείνεται στην τέχνη, μην ξεχνάμε ότι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή είναι εφοπλιστικές δωρεές, δηλαδή δύο κοσμήματα που έχουμε στην Αθήνα. ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. Ακριβώς και, και είναι κυ... κυριολεκτικά... Κοιτίδες, δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο μουσείο στον κόσμο να έχει τόσα πολλά κυκλαδικά ιδόλια, και αυτά είναι προσφορέ εφοπλιστών. Υπάρχουν λοιπόν σχολεία, υπάρχει τεράστιο έργο που γίνεται στη θράκη με τι μειονότητε. Ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δυστυχώ τα προστοζήν. Και βοηθούνται από εφοπλιστικές δωρεές, υπάρχουν γυροκομεία mm. υπάρχουν εφοπλιστικά ιδρύματα τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την τρίτη ηλικία mm -hmm. υπάρχει ένα τεράστιο μια τεράστια βοήθεια στον τομέα της εκπαίδευση. Mm. Φοιτητέ οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν στο εξωτερικό στηρίζονται αποκλειστικά με χορηγίες. Κύριε φιλοπούλου. αυτό έξω. το τόσο ενδιαφέρον λευκόμα πότε θα κυκλοφορήσει. Ε? Το λευκόμα αυτό έχει ξεκινήσει και ετοιμάζεται εδώ και μήνες mm -hmm. και θα κυκλοφορήσει. Ε, τον Οκτώβριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του σε μία ειδική εκδήλωση παρουσία πολιτικής και πολιτικής ηγεσία, ε, φυσικά των Ελλήνων εφοπλιστών και του επιχειρηματικού κόσμου. Και σκοπεύουμε βεβαίω να βραβεύσουμε αυτού του ανθρώπου. Η ναυτεμπορική σκοπεύει να του βραβεύσει για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Μια μεγάλη πρωτοβουλία λοιπόν τη ναυτεμπορική για την άγνωστη σιωπηλή προσφορά του ελληνικού εφοπλισμού. Ένα εξαιρετικό πραγματικά Λεύκο. Με έχω δει προσχέδια το λέω. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι αφορά τα όσα έχει συγκεντρώσει η Γκρέτα Χριστοφυλοπούλου αλλά και την οικαστική του δουλειά. Θα το δούμε λοιπόν τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας...